Soul Hunter. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού, Νίκος Κόνης ο Hunter σήμερα εδώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι των συλλεκτών, των συλλογών, της παρέας και των όμορφων και ενδιαφέροντων θεμάτων και επεισοδίων. Σήμερα λοιπόν εδώ θα σας κάνω ένα unboxing της Amiga 500 Mini, αυτού του θρυλικού μηχανήματος που απέκτησε και τη δικιά του εκδοχή από την εταιρεία Retro Games Ltd και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε το unboxing τώρα. Τώρα, κάτσε. Στα περασμένα επεισόδια με τα Mini, σας είχα και παραδείγματα. Το Mega Drive Mini δίπλα στο Mega Drive, το PlayStation Mini δίπλα στο PlayStation, το NES Mini δίπλα στο NES που δεν το έχω κάνει γιατί τότε δεν είχα το κανάλι. Αλλά Amiga 500 εγώ παιδιά δεν είχα. Και το έχω πει, δεν είχα καμία σχέση με αυτό το μηχάνημα. Είχα παίξει μια φορά μόνο με ποινικίαση. Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνουμε. Βρήκα. Θα φωνάξω έναν από τους καλύτερους αμιγκάδες στην ελληνική retro community και μία από τις μεγαλύτερες ομάδες που ακούει στο όνομα Retro Computers GR και φυσικά ποιον θα φωνάξω, Σταύρο Παπαδόπουλο. Καλώς το ερχόμενο. Γεια σας, γεια σας, να είμαστε. Νάτι, αυτή είναι. Φίλε, ναι, την είχα ξεχάσει το μεγεθό. Αυτή είναι, είναι τεράστια. Σταύρο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Βέβαια εδώ το μωρό σου να το βάλουμε εδώ να το δούμε σε λίγο. Το Σταύρο, παιδιά, όσοι δεν τον έχετε ξαναδεί και τον βλέπετε πρώτη φορά, να σας υπενθυμίσω ότι ήταν ο δεύτερος συλλέκτης του 2022 και συγκεκριμένα στις 2 Ιανουαρίου 2022. Και έτσι ακριβώς. Που πήγα στο σπίτι του και κάναμε ένα room tour. Είπαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Το επεισόδιο πήγε πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος έδειξε την αγάπη του. Έτσι, και είχε και ένα φοβερό meme που φτιάξαμε στο βίντεο, το οποίο θα περάσει τώρα. Φοβερή και η Super Nintendo, αλλά ξέρεις τι δεν είχε, ξέρετε τι δεν είχε η Super Nintendo? Τι? Το σήμα Sega πάνω. Thug Life, τώρα θα σου βάλω πουρα και χιαγιά. Δεν είμαι fanboy, όχι δεν είμαι, αλλά η Sega είναι το κάτι άλλο. Με τον Σταύρο είχαμε πει ότι θα τα ξαναπούμε. Είναι... Ο Σταύρος είναι πολύ μεγάλος γνώστης. Όπως είπαμε, ανοίξει την ομάδα των Retro Computers GR παρέα με τον Φώτη και αυτή την πολύ μεγάλη δυνατή ομάδα εκεί που κάνουν εκθέσεις. Θα μας πεις κάτι για αυτό στο τέλος, στο κλείσιμο του επεισοδίου. Υπάρχει, ναι, υπάρχει κάτι για την ομάδα μας. Θα τα πούμε στο τέλος. Θα τα πούμε στο τέλος. Και ξεκινάμε λίγο εδώ. Amiga 500 Mini, θα δούμε ένα unbox, θα δούμε μια παρουσίαση και θα, επειδή εγώ δεν είχα όπως είπα εμπειρία με αυτό το μηχάνημα, ο Σταύρος θα ήθελα να μου πει την γνώμη του για τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται μέσα και τα λοιπά. Το ξέρεις ότι είχε βγει Amiga 500 Mini? Το ήξερα, ναι. Το είχες ήξερα, δει από την αρχή δηλαδή? Το είχα δει, εντάξει, παρακολουθώ πάρα πολλές ομάδες στο Facebook. Ναι. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Ήξερα ότι θα βγει κάτι τέτοιο, βέβαια. Έχοντας το original hardware και όχι μόνο αυτή, έχω και άλλη μία που μου έδωσε ένας φίλος. Ορφέας. Ορφέας έχει γίνει, τον θέλουν όλοι για φίλε. Όχι. Μου την έδωσε ένας άλλος φίλος που δεν την ήθελε πια, την πήρατε και δεν λειτουργεί και τόσο καλά. Θέλει φτιάξει. Θυμάμαι το story, κάτι, ναι. Αυτή βέβαια είναι η Amiga που έχω αγοράσει 4 Οκτωβρίου του 1989. Που μας είχες δείξει την απόδειξη αγορά. Την απόδειξη αγορά. Του Άμστραντ θα σιγά. Α, του Άμστραντ ήταν. Ναι, αλλά την είχα και την απόδειξη της Amiga. Απλώς νομίζω δεν τη δείξαμε. Τέλος πάντων, δεν μας πειράζει αυτό. Ναι, νομίζω ένα από τα δύο ισχύει. Ναι, ήταν αγορασμένη τότε. Τι να πω. Λατρεία. Λατρεία. Ναι. Βέβαια έχει άλλη motherboard μέσα γιατί μου κάει και κάποια στιγμή. Mm-hmm. Οπότε κάποιος μπορεί να πει: όχι, φίλε, δεν είναι εκείνη. Αλλά είναι. Για μένα είναι. Είναι αυτό το μηχάνημα. Το πληκτρολόγιο. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Ωραία. Ήξερα λοιπόν ότι κυκλοφόρησε, ότι είχε βγει κάτι τέτοιο. Απλώς δεν πολύ ασχολήθηκα. Γιατί. Εντάξει, δεν νομίζω, δεν ξέρω. Ναι. Είναι ενδιαφέρον όμως, έτσι. Κοίταξε, και εγώ όταν είχα πει ότι θα πάρω το πρώτο mini που βγήκε ήταν του NES, επειδή ήμουν από τους πρώτους στην Ελλάδα που έτυχε να έχουν NES γενικά εκείνη την εποχή με την Itochu που ήρθε, είχα πει τι να το κάνω.
όμως μπήκα στη λούπα και το πήρα την πρώτη μέρα. Και συγκεκριμένα είχε βγει και 17 Νοέμβρη του 17, αν θυμάμαι καλά, mm-hmm. που τότε ήταν και μέρα γενεθλίων μου και μου το έκανε δώρο γυναίκα. Α, είσαι 17, ναι, κατάλαβα. Είμαι από Σοβιέτ εγώ, αναρχία και έτσι. Οπότε, μετά όσο βγαίναν και τα άλλα τα μίνι, τα περνά όλα. Ενώ έλεγα, αφού είμαι συλλέκτης, το ένα το άλλο, τι να τα κάνω. Μπαίνεις αυτό το τρυπάκι, ρε παιδάκι, με τα πάρεις. Είχα δει το NES που λες, το μίνι, mm-hmm. το είχε δώσει ένα παιδί από την πολυκατοικία για ένα Σαββατοκύριακο. Να χαζέψω λιγάκι που λέμε έτσι, να το δω και το επέστρεφα. Okay, μου φάνηκε λίγο φτηνιάρικο να πω, φτηνό κατασκευή να πω. Ναι. Σαν να πιάνα ένα άδειο πλαστικό που εντάξει, θα μου πει αυτό είναι, μια πλακετίτσα είναι μέσα. Ναι, είναι το Raspberry, εντάξει, ξέρω εγώ τύπου. Δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασαν αυτά. Τέλος πάντων, μην βγούμε εκτός θέματος. Αν θα αγόραζα κάτι τέτοιο, θα ήταν σίγουρα η Amiga 500. Ναι. Θα το δούμε αυτό κάποια στιγμή. Και βέβαια το PC Engine, το οποίο ξέρω ότι σαν κονσόλα δεν πρέπει να το πάρω ποτέ. Οπότε μόνο έτσι θα το βρίσκα. Και αυτό θα το δούμε στην πορεία. Και αυτό είναι μια. Ισχύει και που μου το θύμισε κιόλα αυτό. Είναι μια. Το PC Engine. Θα το πάρω και αυτό. Το έχω ψηθεί. Εκτός αν μπορέσω να βρω ποτέ που βέβαια αποκλείεται γιατί είναι και πανάκριβα. Δεν νομίζω. Είναι Ιαπωνέζικα τώρα, καλά κρασιά. Ναι. Με αυτό βέβαια όμως εγώ ετοιμάζω μια πολύ μεγάλη έκπληξη για upcoming 1-2 επεισόδια. Δεν λέμε τίποτα άλλο τότε. Στα έχω σποιλάρει σένα, αλλά δεν θα πούμε τίποτα. Δεν λέμε τίποτα. Ναι. Το κανάλι είπαμε του hardware, των retro video games, των κονσολών κτλ. Έχει να γίνει χαμός. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ. Ξέρεις, πήρα και κάποιο feedback, επειδή μου είχε έρθει το Retro Gamer πριν κάποιους μήνες αυτό και την είχε κιόλας εξώφυλλο. Mm-hmm. Μπήκα λίγο στην πρίζα και να πούμε ότι η τιμή της παιδιά, γιατί ξεκινάμε από τα πιο βασικά και αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο, είναι στα 140 ευρώ. Από 140, ναι, εντάξει, ανάλογα το μαγαζί, μπορεί να φτάσει και τα 155 κάπου εκεί. Ναι. Οπότε δεν το λες φτηνό μήνυμα. Όχι, δεν είναι. Έτσι, όταν τα άλλα είχαν 79 και 89, το Super Nintendo και το PlayStation Mini το είχε κάνει τότε ο Γερμανός ένα αντίλ και είχε φτάσει 29 ευρώ. Γιατί στα 90 δεν το παίρνε κανείς. Καλά, ναι. Το Mega Drive Mini από 80 έφτασε να έχει τώρα 250 και δεν το βρίσκουν. Οπότε αυτό είναι μια καλή τιμή. Είναι μια μεγάλη τιμή, λάθος. Είναι μεγάλη τιμή. Τώρα, αν όμως η αλήθεια ποια είναι τώρα, ότι αν για τον ΑΒ λόγο δεν την έχεις την Amiga, ναι. θα μου πεις μα θα σιγά μην δεν τη βρεις. Τέλος πάντων. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι ναι. δεν την έχεις mm-hmm. αυτή, ναι. Κακό δεν είναι να αποκτήσεις αυτό, πιστεύω. Ισχύει. Κακό δεν είναι. Ισχύει. Και ξέρεις τι, θα δούμε μόλις την ανοίξουμε για ποιο λόγο είναι και τόσο μεγάλη τιμή. Δεν ξέρω αν το έχεις ψάξει, αλλά εγώ που το αναγκαστικά το διάβασα από το mm-hmm. αφιέρωμα στο Retro Gamer, έχει μέσα κάτι το οποίο δεν υπήρχε στην κανονική Amiga και αυτό σίγουρα ανεβάζει το κόστος της. Θα το δούμε. 25 παιχνίδια μέσα. Mm-hmm. Το έχει φτιάξει μια εταιρεία, λοιπόν, η Retro Games LTD, η οποία mm-hmm. αυτή είναι αγγλική εταιρεία και το πρώτο της εγχείρημα το έκανε με τον Commodore 64 Mini. Mm-hmm. Το θυμάσαι που είχε βγει. Δεν εννοείται. Αυτό πήγε κάπως καλά και κακά, λένε. Και μετά από ένα χρόνο πήρε feedback η ίδια εταιρεία και έκανε το πάλι τον Commodore 64, όχι mini, το actual το, size, ναι, μπράβο, ναι. με το οποίο νομίζω δουλεύανε και τα αυτό πήγα να πω, με λειτουργικό πληκτρολόγιο. Ναι, ακριβώς. Okay, εντάξει, ναι. Και ο κόσμος γούσταρε, οπότε μετά επιδείξεις και στην Αγγλία, επειδή είναι βασισμένη η έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο community με ρετρό, τους είπανε, ωραία, παίξατε μπαλίτσα εδώ. Μάλλον θα πάτε και ZX Spectrum, αν και νομίζω ZX Spectrum πρέπει να έχει βγάλει ή όχι. Όχι, δεν πρέπει να έχει βγάλει. Ναι, δεν πρέπει να έχει βγάλει. Όχι. Νομίζω είναι στα σχέδια κάτι τέτοιο. Να δούμε, γιατί έτσι όπως τέτοια ρετρολαγνία που υπάρχει, αυτό, σίγουρα θα το κάνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Και τους λένε βγάλτε μια Amiga 500 mini. Και βγήκε και έχουν μαζέψει ό,τι τους ζήτησε ο κόσμος εδώ. Λοιπόν, παιχνιδάκια. Κοίταξε, εγώ όπως είπα δεν έχω ασχοληθεί με Amiga γιατί ήμουν κονσολάς. Λοιπόν. Κάποια παιχνίδια τα ξέρω. Ναι. Κάποια δεν τα ξέρω καν. Εντάξει, πέφτει το μάτι μου πάνω στο Kick Off 2. Εντάξει, αυτό το ξέρω. Δεν θέλω καν να το συζητήσω για το τι σημαίνει Kick Off 2. Ναι, εντάξει, εδώ είναι έπος. Δεν λέω τίποτα. Ναι. Το Another World είχε τεράστια επιτυχία. Εγώ δεν το έπαιξα, mm-hmm. αλλά ήταν ένα καρτουνίστικο στυλ παιχνιδιού. Ήταν έτσι τύπου adventure. Δεν το έπαιξα. Ζουλ, πάρα πολύ καλό. Το Ζουλ ήταν τη κατηγορία. Είχαν προσπαθήσει τότε να μιμηθούν το Sonic κατά κάποιο mm-hmm. τρόπο. Να βγάλουν κάποιο πλασματάκι που θα τρέχει γρήγορα και αυτά. Δεν θα πω αν πέτυχε, αν δεν πέτυχε. Ναι, το Sonic, άλλο το Zoo. Από τα πολύ επιτυχημένα παιχνίδια. Το Worms είναι γνωστό. Εντάξει. Το Pinball Dreams και όλη η σειρά Pinball
Dreams Fantasies και κάτι άλλο που δεν το θυμάμαι. Pinball Dreams, Pinball Fantasies και Pinball Illusion. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι, δεν μιλώ τώρα κάτι. Ναι, ναι. Είναι φοβερά. Είχα παίξει πάρα πολύ. Okay. Είναι εκπληκτικό, ας το πούμε, το Pinball αυτό. Ναι. Εντάξει, το Speedball 2 επίσης πολύ καλό. Mm-hmm. Έχει καλά παιχνίδια. Σαν Car Racer δεν μου άρεσε. Ναι, αυτό ας πούμε είναι το ήξερα, δεν το είχα παίξει, δεν το θυμάμαι στα περιοδικά. Alien Breed πάρα πολύ καλό. Αυτό το επίσης, αυτό πολύ καλό, ναι. Εντάξει, το Quack ένα απλό παιχνιδάκι, οκ, okay, δεν με είχε ενθουσιάσει. Mm-hmm. Καλά το Chaos Engine δεν το συζητάω, είχε βγει και στο Super Nintendo. Ναι. Project X, άλλη, σούτεμα πάρα, να το πω έτσι απλά. Το Super, παιδιά, Super Cars 2, εντάξει, τι ξενύχτια. Super τι ξενύχτια cars, στο σπίτι του ξαδελφού μου που είχε πάρει και αυτό σαν Amiga λίγο μετά από μένα να παίζουμε Super Cars 2. Έχει ωραία πραγματάκια, mm-hmm. αλλά έχει τόσα παιχνίδια η Amiga. Τώρα δεν ξέρω, ας πούμε Shadow of the Beast δεν βλέπω. Ναι, τώρα ναι, το ισχύει. Έχει και δεν το δείχνει εδώ, δεν το έχει. Θα σου πω τώρα τι γίνεται εδώ. Παράδειγμα το έφερα, ξέρω εγώ, ναι. Κάποιο άλλο τώρα, το Linder ας πούμε. Ψαγνώσεις τώρα, τι να συζητάμε για τις ψαγνώσεις, έτσι. Εταιρεία. Ναι, οκ. Okay. Έχει καλά παιχνίδια. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Επειδή το έθιξες και θα το λέγαμε ούτως ή άλλως στο βίντεο, θα το δούμε και λίγο πιο κοντά μόλις ξεκινήσουμε το unboxing. Έχει μέσα ένα software κάπως που μπορείς μέσω USB, γιατί έχει αρκετές θύρες USB. Έχει νομίζω. Πόσες έχει. Μπλα 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 μπλα. Νομίζω δύο πρέπει να έχει. Ή τρεις. Θα το δούμε, ανοίγοντάς το μετά. Ναι, ναι, θα το δούμε. Λοιπόν, μπορείς να περάσεις και καλά τα legal παιχνίδια που έχεις στα ROMs. Ναι. Άρα, θεωρητικά, εδώ δεν χρειάζεται να χακάρεις μηχάνημα όπως έπρεπε να κάνεις σε PSX, Mega Drive, NES, NES Mini. Μπορείς legit, με tool που σου παρέχει αυτή η εταιρεία, να κάνεις κατευθείαν transfer τα παιχνίδια. Οπότε δεν συζητάμε, έτσι, δεν λείπει τίποτα ουσιαστικά. Ακριβώς. Αν μπορείς να το κάνεις αυτό, παιδιά, δεν λείπει τίποτα. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Σου δίνει και ένα default. Και με τύπου WHD Load, που με WHD Load έχω τη 1200, όχι αυτή, το επόμενο μοντέλο, okay. Νομίζω ότι έχει τα πάντα πλέον. Ακριβώς, ακριβώς. Πιστεύω ότι είναι, γενικά και το κουτί του είναι βαρύ, ρε παιδί μου. Βλέπεις τώρα τι έχει μέσα, δεν θα το πούμε τώρα στον κόσμο, θα το δείξουμε σε, okay. στο top-down πλάνο. Α500 mini, πάμε για ένα πλάνο bird view από πάνω unboxing και μετά θα το συνδέσουμε και στην τηλεόραση να μας πει και ο Σταύρος καλύτερα την γνώμη του για αυτό το μηχάνημα. Φύγαμε. Λοιπόν, και εδώ τώρα πάμε να δούμε λίγο το unboxing, να δούμε έτσι το κουτάκι, παιδιά. Όπως είπαμε και πριν, βαρύ. Μέσα εδώ τα περιεχόμενα, από πίσω η εικόνα με τα παιχνίδια, η επιγραφή εδώ ότι μπορείτε να βάλετε τα δικά σας παιχνίδια μέσω USB και πάμε να το ανοίξουμε για να δούμε, Σταύρο, τι λες να έχει τώρα. Είναι εδώ. Είναι πολύ περίεργος πραγματικά. Είσαι να περίεργος, πιάσω στα έτσι. Χέρια μου να δω έτσι. Πόσο βαρύ είναι έτσι, ή έτσι. Το κουτί είναι όσο βαρύ. Έλα ρε. Λοιπόν, κάτσε να μην κάνουμε και contrast πάνω από τα φώτα. Λοιπόν, προστατευτικό κάλυμα. Έλα, έλα, αφήσα μηγκά, πάρ' το εσύ. Εντάξει, σου δίνω την τιμή. Δηλαδή, πραγματικά, παιδιά, είναι απίστευτο, έτσι. Πώς σου φαίνεται? Δεν ξέρω, νομίζω ότι είμαι γίγαντας αυτή τη στιγμή. Έλα, ναι, καλά, εντάξει, πανάλαφρο. Λοιπόν, κάτσε. Όμως φαίνεται να είναι πολύ καλό πλαστικό έτσι όπως το ακούμπησαν. Φαίνεται, είναι κούκλα. Είναι, ναι. Είναι κούκλα. Λες να θέλει. Στην πρίζα τώρα, άσε. Λες να θέλει ρέτρο μπράτ και αυτό σε λίγα χρόνια. Να κυτρινίσει. Λοιπόν, για να το δούμε λίγο περιμετρικά. Λοιπόν, ναι, εδώ τρία USB λοιπόν. Micro USB και HDMI στα. Των υποδοχών του. Εδώ έχει και Gotek. Gotek Drive. Αυτό δεν έχει. Floppy Drive λοιπόν εδώ. Αχ, δεν δουλεύει. Ξέρεις, θα μου πεις τώρα, άμα δεν δουλεύει, γιατί να δουλεύει το κουμπί. Νόμιζα ότι θα είχε κανένα eject. Λοιπόν, Alpha 500. Εκεί πέρα πατώντας. Έτσι. Alpha 500. Δεν είπαμε το βασικό. Καλά, πες το εσύ. Προγονός του, Commodore. Commodore πριν την Amiga 500 είχε βγει Amiga 1000. Ένα μηχάνημα το οποίο, εντάξει, πούλησε, αλλά όχι όσο η 500.
ήταν οπτικά σαν PC, το κουτί, ναι, το drive. Ναι. Βγήκε αυτό το μοντέλο για Mega 500 και τα θέλησε όλα πλέον, γιατί και πιο πολύ μήνυ είχε. 512 kilobyte. Έτσι, ναι, η οποία αναβαθμιζόταν. Αναβαθμιζόταν στο 1 μέχρι στο 1 megabyte. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, η 500 τα θέρισε όλα. Mm-hmm. Όποιος μπορούσε να την αγοράσει τότε. Ήταν ο κυρίαρχος. Ήταν ο βασιλιάς και εγώ έτσι ένιωθα τότε. Ναι, το ένιωσα δηλαδή αυτό το feeling. Το ένιωσα. Ωραίος. Κοίταξε τώρα αυτή εδώ. Είναι. Πώς να σου το πω. Μου ξενίζει εμένα γιατί εγώ δεν το ζήσα. Δηλαδή τώρα σαν μίνι, μου αρέσει έτσι όπως το βλέπω. Είναι κούκλα, το ξαναλέω. Ναι. Δεν μπορώ όμως να το. Δηλαδή σίγουρα αυτή τη στιγμή εγώ δεν νιώθω αυτό που νιώθεις εσύ. Δεν γιατί... το ίδιο. Ναι, γιατί δεν το έχω ζήσει σαν μηχάνημα. Δεν θα είναι ποτέ το ίδιο ακόμα και αν το έχει ζήσει. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ τώρα θα το δείξω στη μάνα μου, θα μου πει τι είναι η γραφούλα σε μίνι. Θυμάσαι τη γραφούλα. Θέλω μια παρένθεση εδώ πέρα. Τώρα αυτό που είπες, αν το δείξω στη μάνα μου θα μου πει αυτό. Ναι. Έχω ακούσει, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος μου το είπε, ότι κάποια μαμά, ναι, πέταξε την Amiga 500 κάποιου φίλου. Δεν μπορώ να θυμηθώ όμως ποιά μου. Γιατί λέει, βρήκα ένα παλιό πληκτρολόγιο, λέει, και δεν ήξερε τι το ήθελες, λέει, και το πέταξα. Μάλιστα. Άρε μάνα, όταν την πλήρωνες δεν θυμόσουν τι έπαιρνες. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα άλλα περιεχόμενα του κουτιού. Να μαθές, χάζεψε την και άλλα αυτή. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τώρα τη μεγάλη έκπληξη του πακέτου. Γιατί έχει μέσα και το ποντίκι, Σταύρο. Έχει το οποίο πρέπει να είναι και ίδιο με είναι το ίδιο, είναι με ίδιο, το ναι, 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 ναι. Της Amiga τότε. Ακριβώς, φαντάζεσαι να είχε και το τροφοδοτικό που ήταν. Εντάξει, απλά εξακολουθεί να είναι ένα μίνι που λόγω και αυτό σαφώς του κόστους δεν έχει και αυτό το δικό του το τροφοδοτικό. Λοιπόν, εντάξει, θα γελάσουμε τώρα. Είναι το real size. Νομίζω. Το θυμάσαι. Για να δω λίγο. Δεν είμαι σίγουρος. Έχω την εντύπωση ότι είναι. Είδες τώρα δεν έφερα το μόνο. Δεν πειράζει. Δεν είναι όμως και μικρό. Ναι. Τώρα okay. Εν τω μεταξύ το πραγματικό mouse της Amiga με την παλίτσα. Ναι. Θέλει ένα στρέμμα για να μπορέσει να κινηθείς πάνω στο γραφείο. Κατάλαβα. Ναι, έβαλα κανονικό mouse. Να το δείξουμε κιόλας εδώ. Τα μπουτονάκια του ναι, εδώ παιδιά δεν έχει trackball, έχει laser, ωραίο hybrid. Βλέπουμε ότι κρατάει το χαρακτήρα αυτό το χρώμα, είναι ακριβώς όπως το θυμάμαι, ίσως είναι ελαφρά μικρότερο, αλλά τώρα αυτό το κρατάμε στην άκρη να το δούμε. Ναι. Καλό 2 HDMI για τη συνδεσμολογία μας, το βάλουμε στην άκρη. Και πάμε να δούμε τη μεγάλη έκπληξη του πακέτου, που για μένα το mouse και αυτό είναι ένας λόγος που έχουν ανεβάσει το κόστος. Θα μου πεις και τα άλλα τα μην είχαν μέσα δύο χειριστήρια όλα και Mega Drive και αυτά. Εδώ όμως τώρα να πούμε ότι η Amiga παιδιά, και το ξέρει και αυτό καλύτερα ο Σταύρος και όσοι την είχαν, δεν είχε ποτέ μέσα στο original πακέτο κάποιο χειριστήριο. Γιατί μπορούσε να πάρει joystick, μπορούσε να πάρει QuickShot, μπορούσε να πάρει 1000 πράγματα. Μπορούσε να πάρει και 8 πίνα από Atari νομίζω και Mega Drive, τα πάντα. Όχι, δεν νομίζω ότι θα δούλευε τις Mega Drive. Ναι, αλλά έμπαινε το slot. Ναι. Δεν πρέπει να δούλευε όμως. Okay. Οπότε θέλω να πω ότι εδώ τι κάνανε, βάλανε τη Amiga CD32, ένα variation, το χειριστήριο δηλαδή της 30 της Amiga CD32, το οποίο... Ήτανε περίπου έτσι. Ναι, είναι περίπου έτσι, το γράφουν ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο, εδώ βλέπουμε... Τώρα αυτό πρέπει να είναι real size, Σταύρο. Τα κουμπάκια μου θυμίζουν Super Nintendo. Super Nintendo, ισχύει. Να το δει και λίγο καλύτερα ο κόσμος. Ούτε αυτό πρέπει να είναι real size, αλλά δεν είχα όμως CD32, οπότε ναι, ούτε εγώ, δεν μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Και δεν έχει σημασία νομίζω τώρα, έτσι. Ναι. Το πολύ να είναι ένα scale down μικρότερο. Εντάξει, ναι, αλλά εμπειρικά από τα pads που έχω, μπορεί να είναι και ίδιο. Μπορεί, δεν είναι το πολύ μικρό. Δες το και εσύ έτσι για περιέργεια. Είναι στιβαρό έτσι, είναι πιάνεις πράγματα, δεν είναι ψευτικούρα. Ακριβώς, έχει δηλαδή καλή κατασκευή. Όχι, είναι καλό.
Και εδώ βλέπουμε ότι έχουν μέσα και το καλώδιο, παιδιά, του τροφοδοτικού, το USB-C, το οποίο για να δώσουμε ρεύμα στην αμίκα μας θα χρειαστούμε ένα jack από ένα κινητό που φορτίζουμε τα Android, τα iPhone κτλ. Για να πάρετε τροφοδοσία. Προσοχή όμως λίγο στα volt, γιατί καμιά φορά άμα δεν είναι τα σωστά volt, παίζει το μηχάνημα να μην παίρνει και το σωστό ρεύμα. Το κουτί δεν έχει κάτι άλλο, γενικά για να δούμε. Ήρθε το κομμάτι αυτό που σου ζήτησα για να φέρεις δηλαδή την Amiga, να μου τη φέρεις λίγο κοντά για να το δούμε, παιδιά, έτσι λίγο από περιέργεια. Λοιπόν, πω. Λοιπόν, εδώ κεντραρισμένη στο πλάνο και έρχεται και το στο, πάνω στο mothership, έρχεται να κάνει dock το μικρό, το scout chip. Δεν ξέρω πώς φαίνεται στην εικόνα, αλλά έχουν πετύχει σχεδόν το ίδιο χρώμα. Λέω σχεδόν, γιατί μετά από... Εσένα έχει κυτρινίσει, όλους έχει κυτρινίσει, ναι. 3 χρόνια, μια ψιλοκυτρινούλα την έχει, αλλά δεν ήταν λευκή. Η 1200 ήταν πιο άσπρη. Αυτό το έχω δει, ναι. Αυτή το είχε έτσι και αλλιώς. Είχε την νότα της, την κυτρινή, ναι. Αλλά σίγουρα από το 89 μέχρι το 22, εντάξει. Λοιπόν, σαν μέγεθος να πούμε ότι είναι περίπου 4,5 φορές μικρότερο, δηλαδή 1-2 τετραρτημόρια. Ας πούμε, ναι, περίπου 4 φορές μικρότερο. Έχει πιστότητα, δηλαδή είναι... Έχουν αποδώσει, βλέπω... Το έχουν αποδώσει πάρα πολύ. Το μόνο που δεν βλέπω είναι εδώ τα page down και αυτά, ότι δεν τα έχει αντίστοιχα εδώ, ενώ εδώ υπάρχουν. Δεν τα έχει εδώ. Ναι. Κάνουμε και μια παρατήρηση, λοιπόν. Να στείλουμε email. Να στείλουμε ένα email, να το φτιάξουμε. Retro Games και τα λοιπά. Τίποτα, το feedback σε σένα. Τίποτα, το λέω πραγματικά και πάλι, είναι ένα πανέμορφο μηχανηματάκι. Να το πάμε πιο εδώ, να το δει ο κόσμος καλύτερα κοντά σου. Είναι ένα πανέμορφο μηχανηματάκι, ξυπνάει απίστευτες μνήμες. Κανένα μήνυ δεν θα φτάσει ποτέ έτσι, το πραγματικό μηχάνημα, το real hardware που λέω εγώ. Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι emulation, αλλά και μόνο για την αγάπη που έχουμε όλοι μας σε αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Τι να πω, δεν θέλω να πω ότι κάνουν αρπαχτές οι εταιρείες, δεν θέλω να το πω έτσι, δεν ακούγεται ωραία. Ναι, είναι πολύ σωστός. Ναι. Αυτό είναι μια πάρα πολύ προσεγμένη δουλειά και ξέρετε κάτι, μπορεί και να το πάρω και εγώ τώρα, πραγματικά έχω ζηλέψει. παρόλο που έτσι να το έχω να το βλέπω, είναι πανέμορφο. Ναι. Είναι πραγματικά ολόιδιο με την πραγματική Amiga. Κοιτάζω τώρα, ψάχνω να βρω κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι ίδιο, έτσι. Ναι. Εντάξει, εδώ έχουν βάλει βέβαια ένα διαφορετικό σηματάκι το οποίο παραπέμπει στην Amiga, στο Boeing Ball. Ναι. Έτσι, εδώ έχουν το τα power, power και drive. Ναι, power. Ναι. Τι να πω, είναι φοβερό, εμένα μου αρέσει. Δεν περίμενε ότι ήταν τόσο καλό και το λέω αντικειμενικά. Α, για να δούμε και από κάτω, έχουν αποδώσει καλά και το κάτω κομμάτι. Έτσι, προσοχή. Ναι, σχεδόν το έχουμε. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Το expansion port. Το expansion, ναι. Δεν θα μπορεί να πάρει επέκταση μνήμης, δεν πειράζει. Ναι. Όχι, παιδιά, το συζητάω. Είναι πάρα πολύ καλό, μπράβο. Πολύ ωραίο. Πάντως, από την προσωπική μου εμπειρία και βλέποντας τώρα και αυτό, σαν Nikos Console Hunter, επιμένω ότι το Mega Drive Mini είναι το αρτιότερο Σταύρο Mini από θέμα εμφάνισης. Mm-hmm. Είναι λες και του ρίξες με την ακτίνα του αγάπη σύρρυκνο στα παιδιά και έχει βγει σε μικρό. Δηλαδή τώρα αυτό είδες, το γυρίσαμε από κάτω, δεν έχουν το ίδιο. Εντάξει, στο Mega Drive έχει ακριβώς όλα τα κοψίματα από κάτω, σαν να είναι να μπει και το Mega CD. Δηλαδή είχαν κάνει τρομερή δουλειά. Γι' αυτό με το Mega Drive έχω λίγο ένα πάθος και θεωρώ ότι είναι το καλύτερο μήνυμα. Θα μου το δείξεις μετά. Ναι, και εκεί απέναντι το έχουμε. Ναι. Θα το δούμε. Επιστρέψαμε. PSX Mini. Που κοίτα κάτω, προσπαθεί εντάξει, κάτω. Δεν θυμάμαι πως είναι, να σου πω την αλήθεια, αλλά οκ. Okay, ναι. Το NES Mini κάτω έχει πέσει πολύ έξω από το πρωτότυπο. Mm. Δηλαδή κάτω είχε πολλά πράγματα. Εδώ σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Είναι το αρτιότερο Mini. Κοίταξε εδώ. Όλα. Να μπουν και τα Mega CD εδώ, βλέπεις, είναι αυτά που σου έλεγα. Ναι. Μπροστά, δεξιά,
Κοίτα εδώ, δουλεύουν τα slides. Ναι, ναι, δουλεύουν τα slides εδώ. Να σου πω, πριζώνομαι κι άλλο, έτσι τώρα άστα εδώ πέρα, δεν γίνεται, θα λέγαμε έτσι. Για μένα, γι' αυτό ξέρεις τι, δεν είναι τυχαίο. Εγώ, ας πούμε, επειδή αγαπάω τη Sega και το δείχνω στην Ελλάδα και προσπαθώ να την ανεβάσω τη Sega, γιατί όλοι Nintendo λέγανε και πιο παλιά και Sega δεν γούσταρε κανείς, δηλαδή σε φάση ότι ξέρεις η Sega είναι πιο δεύτερη. Εγώ κάνω μια προσπάθεια με το κανάλι μου τα τελευταία χρόνια να την αναδείξω τη Sega και πιστεύω ότι το έχω κάνει σε αρκετό βαθμό. Θέλω να πω ότι όταν βγήκε αυτό, εγώ πήγα πρώτη μέρα και το πήρα και πρώτη μέρα το έκανα για επεισόδιο. Και η τιμή του ήταν decent και το κοροϊδεύανε, 80 ευρώ. Έχουν φτάσει να έχει 200 και τώρα το ψάχνουν. Ναι, για λογικό είναι. Το παίρνουν και το που και να το πουλήσουν είναι 3 φορές ναι, πάνω. Ναι, αλλά ξέρεις γιατί έχει φτάσει 200 τώρα αυτό το Σταύρο και το ψάχνουν. Γιατί είδανε αυτό, ότι είχε την καλύτερη ποιότητα σαν μίνι. Τέλος πάντων, μην φύγουμε από το θέμα μας, γιατί είναι η Amiga. Απλά τα έφερα έτσι και λίγο αυτά γρήγορα εδώ να τα δούμε. Καλά την είδαμε, καλά την ανοίξαμε. Πώς πιστεύεις θα είναι τώρα στην τηλεόραση? Θα αξίζει του η οπτικού. Καλύτερη λύση θα ήταν, πιστεύω, να τη βλέπαμε σε CRT, αλλά επειδή φαντάζομαι ότι αυτό τώρα δεν είναι εφικτό να γίνει άμεσα, ναι, να το δούμε στη τηλεόραση. Αυτή είναι για να μπει μόνο σε HD. Δεν μπορεί με κάποιο τρόπο, έχεις δίκιο σε αυτό. Όχι, όχι, αυτή είναι μόνο για σύγχρονη τηλεόραση. Για να το πούμε, αυτή ας πούμε ναι, είναι αναλογική. Οπότε άκυρο αυτό. Ναι, όλα τα μην είναι HDMI. Ναι, οπότε... ναι, σωστά, οπότε δεν μπορεί να μπει, δεν μπορεί να γίνει. Ακριβώς. Όμως θέλω να πω και κάτι άλλο τώρα εδώ. Ναι, ναι, ναι. Να το δοκιμάσουμε, εννοείται. Όμως, κάποια παιχνίδια στην Amiga, την πεντα... και στην κάθε Amiga, ναι, παίζονται με joystick, παιδιά. Ναι, και ναι, κυρίως ναι, με τα γνωστά του ανερούση. Για παράδειγμα, ξέρετε τι έλεγα προηγουμένως. Ισχύει. Ότι θα τη δοκιμάσουμε, αλλά εγώ και κοφ δεν παίζω. Ναι. Με το joypad αυτό δεν παίζεται τελικό. Okay. Μπορούμε να δοκιμάσουμε άλλα όμως. Ναι, και ξέρεις τώρα τι ξέχασα και ήθελα να πω, απλά επειδή εγώ θυμάσαι που έκανα την παρουσίαση το Zapstick του φίλου του DKES, του φίλου του Σπύρου του Δούκα, που έδειξα την προσπάθεια του για ένα τρομερά ποιοτικό joystick που έκανε. Ο Σπύρος μου είχε πει ότι σίγουρα πιστεύει ότι η USB εκδοχή του Zapstick του θα μπορέσει να παίξει. Εδώ, παιδιά, θα το έβλεπα, αλλά δυστυχώς εμένα το Zapstick που μου έκανε δώρο ο Σπύρος είναι για τον άψα της EPC και είναι αναλογικό. Οπότε δεν μπορώ να το δω, ρε γαμώτο. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να παίξει σαν USB εδώ. Πιστεύω ότι θα παίζει, όχι αν όχι 100%, 99,9%. Ναι, ναι, ναι. Δεν νομίζω να το προδώσει. Δεν νομίζω, ναι. Οπότε λύνει το πρόβλημα έτσι. Τέλεια. Λοιπόν, φύγαμε τηλεόραση να δούμε πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Πάμε, θέλω κι εγώ να δω. Φύγαμε, διά. Να το. Αυτό είναι. Όλο ο δικό σου Σταύρο, πάρε χειριστήρια, πάρε ό,τι γουστάρεις, κάνε τα κόλπα σου, σέταρε να τα για δούμε. Για να δούμε όλα. Τώρα, για να δούμε τώρα. Όλα τα μήνυμα έχουν συνήθως ένα boot. Enable 60 λες. Ναι, ναι, αφού είναι 60, άρα σηκώνουν. Θέλει να κάνουμε τεστ κιόλα. Το select θέλει το κόκκινο. Ναι, ναι, ναι. Α. Αυτά είναι. Εντάξει, το μενού είναι πανέμορφο. Λέτε. Πανέμορφο. Να το και το supercars που λέγαμε, εδώ που χοβερό. Stand Car Racer. Speedball. Ωραία. Αυτό δεν το είχα παίξει στο Simon the Sorcerer. Κάτσε να δούμε ποιο να βάλουμε τώρα. Α, ωραία. Για περίμενα. Κοίταξε, ένα ζουλ θέλω να δω. Θες ζουλ, Άντε, θα πάμε στο ζουλ. Ένα ζουλάκι. Ένα ζουλάκι. Έτσι στη ζούλα. Έτσι στη ζούλα, ναι, και το... Και εντάξει, ναι, έχουμε λίγο χρόνο. Γκρέμλιν, έτσι τι λέγαμε για την Γκρέμλιν. Έτσι. Και η μουσική θυμίζει έτσι... Ιαπωνέζικη. Ναι. Εντάξει, αυτή η μουσική δεν έβγαινε εύκολα από άλλον υπολογιστή, έτσι. Okay. Ναι, είναι... Είναι δυνατό το τσιπάκι. Η πόλα. Ω, παπά. Ωχ, λες να γίνει κάτι εδώ τώρα. Τι σημαίνει το prepare yourself. Θα δούμε. Εντάξει, είναι, μιλάμε ότι πηγαίνει πάρα πολύ. Α, έτσι βαράει, κάτσε να δούμε τώρα. Δεν έχουμε μπει βέβαια στα μενού να δούμε λίγο τα pixel perfects και αυτά. Να τα δούμε, αλλά να τα δούμε. Το βλέπουμε στο επόμενο. Τώρα βέβαια η διαφορά ποια είναι με την, με το, ότι με την Amiga έπαιζε ουσιαστικά έτσι με ένα κουμπί. Ναι. Τώρα εδώ πρέπει να παίζεις με δύο και θέλει λίγη συνήθεια. Ναι.
Γιατί το ένα εδώ πέρα, το α είναι για να βαράς, να το, και το ναι. Β είναι για να πηδάς. Τα ένα εδώ μετά άλλα κάνουν, α, και αυτό βαράει, και αυτό βαράει. Τα έχουν μπερδεμένα. Όχι, δεν είναι, ναι. Δεν θα το έλεγα μπερδεμένο. Ναι. Λειτουργεί περισσότερο σαν κονσόλα και δεν είναι και παράλογο, λογικό. Είναι με φάγανε μέλισσες εδώ. Έτσι. Μάλιστα. Οκ, okay, εντάξει. Όσοι... Δεν τα πήγα πολύ καλά, αλλά... Ναι, μωρέ, σιγά, τώρα έτσι απλά βάζουμε. Όπα μενού. Να δούμε. Τι κάνει τώρα αυτό εδώ. Βάζει κανένα cheat. Δεν έχω ιδέα. Α, και σε πετάει, α, το home σε πετάει στο μενού. Ναι. Για πήγαινε στο μενού να δούμε τις επιλογές, τα graphics και αυτά. Μενού. Ναι. Display options. Για να, έτσι να κάνουμε ένα navigation. Fixed size, moderate, screen fit. Και από κάτω σου έχει και enable CRT. Έχει πράγμα. Ναι. Λοιπόν, θα το βάλουμε έτσι. CRT, ρε. CRT, ναι. Τώρα θεωρείται enable, disable τώρα εδώ. Τώρα πρέπει να είναι enable. Τώρα. Άξι, άστο για το δούμε. Θα το δούμε στην πορεία, ναι. Να το κάνουμε screen fit καλύτερα. Να το κάνουμε screen fit. Πάμε να close. Ο system τι έχει. Α, mouse, music, power, left. Έλα ρε, mimica, mega behavior, εσύ δεν τα ξέρεις αυτά. Ναι, ναι, τίποτα ουσιαστικά σου αναβοσβήνει το λεντάκι, τι και καλά, σαν να διαβάζει υποτίθεται το drive. Μάλλον. Θα το δούμε και αυτό. Καλά, γλώσσα, το advanced, television settings, τα αυτά τα γνωστά. Αυτά τα είδαμε, ναι. Ναι, system information, α, καλά, ok, Manhattan. Οκ, όχι, δεν κάνουμε τίποτα εδώ. Όχι, αυτά ουσιαστικά είναι τα. Τώρα τα zoom και όλα τα άλλα. Κοιτάξτε, τώρα πάνω έχει μείνει το παιχνίδι το οποίο πριν. Ήταν να ξεκινήσουμε. Ναι, που έχει και το save του, γιατί βλέπεις κάτω σου τα ακριβώς. Save states. Το μεταξύ, το Alien Breed, το 3D ήταν first person shooter, έτσι. Ήταν το 3D, είναι αυτό όμως το συγκεκριμένο, το βλέπεις από πάνω και είναι πάρα πολύ καλό. Για να το δούμε. Εντάξει, εννοείται ότι είναι στιγμιαία όλα, έτσι. Δεν καταλαβαίνεις ότι. Δηλαδή, εντάξει, στην Amiga βάζαμε τη δισκέτα και άρχισε το γκρου και πάει λέγοντα. Ναι. Είναι πραγματική, είναι και λογικό έτσι να είναι στιγμιαία. Λοιπόν, έτσι βαράει. Ναι. Παιδιά, θα την ευχαριστηθείτε, έτσι. Αυτά τα από πάνω τα. Θα την ευχαριστηθείτε, ναι, θα την ευχαριστηθείτε. Περνάει από εδώ. Να μπροστά εκεί. Σαν πόρτα είναι εκεί πάνω αριστερά, εδώ. Τώρα θα μου πενταχτούν, τώρα είμαι σίγουρος. Τώρα έχω αρχίσει και αγχώνομαι κάπου εδώ. Εδώ τι κάνεις, τίποτα. Τέλος πάντων, θέλει το ψάξιμό του, γενικώς κάνεις τα διάφορα εδώ. Bay 1, Bay 3, πού να πάμε. Εδώ... Πώς το βλέπεις την απόδοση. Είναι smooth, είναι ομαλότατο, όπως ήταν και στην Amiga. Δεν βλέπω, δηλαδή, αν μου έλεγες τώρα αυτό είναι πραγματική Amiga ή Amiga Mini, δεν θα το καταλάβαινα με τη μία. Τόσο πολύ, Ναι, πιστεύω ότι δεν θα το καταλάβαινα. Okay. Τώρα βέβαια, ίσως να μπορέσουμε κάποια στιγμή να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, το οποίο θέλει δουλίτσα, δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Εκεί θα το βλέπουμε. Όχι, εγώ δεν θα καταλάβαινα διαφορά. Μάλιστα. Δεν θα καταλάβαινα διαφορά, είναι ωραίο. Okay. Αλλά δεν έχω βρει κανέναν κακό ακόμα, γιατί άραγε. Κοιμούνται, δεν του έχουν πια στον ύπνο. Τέτοια ώρα προφανώς δεν την βρει. Όπα, και δεν είναι μελέτη του έκανε εκατομμύριο. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Σιγά ρε παιδιά. Είναι από τα πολύ ωραία παιχνίδια της Amiga αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Άντε να βάλουμε ένα ακόμα, τι λες. Α, βάλε. Αλλά τώρα όμως θα το δώσω σε σένα, περίμενε. Να δεις ποιο θα σου δώσω τώρα. Το Project X θα σου δώσω, ένα πάρα πολύ ωραίο. Project X. Shoot 'em up. Α, εντάξει. Με μουσικάρα. Για να δούμε. Πω, πω. Το θυμάσαι δηλαδή. Αυτές είναι αναμνήσεις. Πάτησε στο. Πάτσε το start. Πάτησε στο. Ναι, το home. Το home πάτησε. Πάτσε το home, κανένα λάθος. Πάμε.
Loading δισκέτα. Ναι, θέλει λιγάκι. Φαντάζεσαι τη δισκέτα πόσο αργούσε, έτσι, καταλαβαίνεις. Ναι, σαφώς. Κάτσε να μην ρίξουμε κανένα special. Ένα πολύ όμορφο παιχνιδάκι. Ναι. Μάλλον σε φάγανε, αλλά δεν πειράζει. Δεν σε κάνει, δεν παίρνεις το life. Αυτό, ναι. Το παίρνεις σαν την αρχή του level. Αυτό κακό αυτό. Τώρα βέβαια εδώ κάτι γίνεται στο ξεκίνημα. Διαπίστωσα κάτι το οποίο μπορεί να είναι και ασήμαντο. Ναι. Σαν να χάθηκε λίγο το διαστημόπλοιο για ένα δευτερόλεπτο. Ναι, και όταν, ξεκινάει, όταν ξεκινάει το... Τώρα που θα ξαναχάσεις το... Ναι. Όχι, είναι αρκετά γρήγορο, είναι όπως... Κάτσε να δούμε τώρα. Έρχονται και αυτοί από πίσω. Για κάτσε να δούμε τώρα. Ω, τώρα δεν έγινε κάτι τέτοιο. Πω, δεν έγινε, πέτρες. Σε πέρασαν level πριν. Τι σε βγάζει η Ράντι. Τώρα τόσα χρόνια εγώ δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια πώς πάει, αλλά... Όχι, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι σίγουρα πάρα πολύ καλό. Θα ήταν έτσι ευκαιρία κάποια στιγμή να το δοκιμάζαμε και με μια πραγματική αμίκα να το βλέπαμε δίπλα-δίπλα ή έστω κάπως έτσι. Να το κάνουμε κι αυτό. Δεν είναι τίποτα. Τσακ, πάμε το κάνουμε. Να το πάλι χάθηκε. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Η ποιότητά του είναι ήδη καλή. Φαίνεται ότι είναι καλή. Και η ίδια η Amiga έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή μπορεί να σου βγάζει κανένα Guru Meditation για όσους τα θυμούνται αυτά. Κοινώς την πλεοθόνη που λέμε στα PC. Οπότε, συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, μάλιστα. Καλό. Για πάμε να δούμε και ένα τελευταίο τότε. Δεν ξέρω, κάτσε να δω αν εγώ θυμάμαι κάποιο. Καλά, εγώ σου είπα μόνο 2-3. Εντάξει, F16 Combat Pilot, Dragon's Breath. Chaos and California Games, το έχω παίξει πάρα πολύ στο Master System. Θα ήθελα βέβαια να δω πως θα ήταν εδώ. Για βάλει το... Για κάτσε το να γελάσουμε. Για να δούμε. Τώρα ξέχασε ποιος είμαι, ο κόκκινος ή ο, ή ο κίτρινος, δεν το θυμάμαι, θα δούμε. Όχι, ο κίτρινος είναι. Δεν ελέγχεται με το joypad, παιδιά. Ναι. Όχι. Αυτό το έκανε μόνος του, έτσι, πήρε πρωτοβουλία, όπως λέγαμε τότε. Εγώ δεν πρόλαβα. Όχι, είναι αδύνατο να... όσοι δηλαδή κατάφεραν να παίξουν kick-off στην Amiga, γιατί δεν το κατάφεραν όλοι, έτσι, δεν μπήκαν στη διαδικασία, γιατί τους φαινόντουσαν δύσκολα τα controls. Μόνο με joystick. Μόνο με joystick, ναι, είναι αδύνατο με το σταυρό να μπορέσω να ελέγξω το παίχτη. Δεν έχω ακρίβεια, όχι. Joystick. Μάλιστα, μάλιστα. Joystick. Ωραία. Δεν συνεχίζω να γελιοποιούμε. Λοιπόν, αφού παίξαμε με το σταυρό, εντάξει. Εμένα σε κάθε μήνυ μου αρέσει έτσι που φτιάχνουν για αυτή την βιβλιοθήκη το πώς ανοίγει, πώς τα δείχνει. Ήταν όμορφο αυτό που είδα. Τα παιχνίδια, είδαμε και τις επιλογές που έχει και τα φίλτρα, τα CRT, ξέρω, τα Pixel Perfect, έχει τα zoom, έχει επιλογές για να ζουμάει, να σου έρθει πιο μπροστά, αλλά λίγο έσπαγε ή δεν σε έκανε λίγο distortion. Εντάξει, δεν είναι παράλογο. Okay. Είναι λογικό. Αλλά... καλοπροαίρετα μέσα σαν επιλογές. Δεν θα το χρησιμοποιούσα εγώ ποτέ αυτό, να σου πω την αλήθεια. Ισχύει. Γιατί το προτιμώ όπως το θυμάμαι. Ισχύει. Ήταν πολύ έτσι, σκάει τις αναμνήσεις. Την νοσταλγία. Εμένα μου λες. Εσένα ακόμα καλύτερα. Για κάποιον που δεν είχε συναναστροφή, είτε κάποιος ο οποίος είναι πολύ νεότερος και από εμάς πολύ νεότερος, πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή
να την αποκτήσει για να πάρει μια ιδέα πώς ήταν τότε εκείνη η 16-bit εποχή στα computers. Γιατί ήταν αυτό, Atari ST Amiga 500. Μα αυτό πήγα να πω τώρα, ότι ουσιαστικά ο Atari ST μπορεί κάποιος να πει, έλα μου, ίδιος ήταν τώρα πάνω κάτω και δεν ήταν ίδιος. Κακά τα ψέματα, ήταν ένα πολύ καλό μηχάνημα, αλλά σε κάποιες λεπτομέρειες δεν την έφτανε την Amiga. Η Amiga τα ξετίναξε όλα όταν βγήκε. Σε ποιο ήταν καλύτερη από τον Atari, νομίζω, στο... ή ο Atari ήταν καλύτερο στο audio? Δεν, όχι, παιδιά, τώρα εντάξει. Κάτι δεν είχα. Ο Atari δεν ήταν καλύτερο πουθενά. Α, okay. Ο Atari, ξέρετε που είχε πατήσει ο Atari. Καλό μηχάνημα ήταν. Μην γίνουμε τώρα console. Όχι console. Console Wars. Computer Wars, μάλλον. Ναι. Ναι, ναι. Ο Atari δεν ήταν καλύτερο πουθενά με ποια λογική. Ναι, μεν είχε έναν ελαφρά πιο γρήγορο 68.000 επεξεργαστή, αλλά και λιγότερα χρώματα έβγαζε ταυτόχρονα και λιγότερα χρώματα είχε παλέτα. Mm-hmm. Και εντάξει, ο ήχος του για μένα ήταν κάκιστος, δηλαδή ο Commodore 64 είχε καλύτερο ήχο. Όντισε. Αλλά ξέρετε, yeah, ξέρετε που πάτησε η καμπάνια για τον Atari στις MIDI θύρες. Ότι τον προτιμούσαν η μουσική, έβαζαν πάνω το synthesizer αυτό, και όλα αυτά. Αυτό η Amiga δεν το είχε, μπορούσε να το πάρει. Τέλος πάντων, η εποχή λοιπόν η 16-bit των υπολογιστών ήταν η Amiga και ο Atari. Η Amiga τα ξετίναξε όλα, γιατί τα παιχνίδια της και κυρίως τα αυτά που τα έφτιαχναν εταιρείες οι οποίες προγραμμάτιζαν πάνω στην Amiga και όχι πάνω στον Atari και έκαναν το conversion μετά, έβγαζαν απίστευτα πράγματα, Psygnosis, Gremlin, Bitmap Brothers, okay. Τι να πρωτοθυμηθώ. Πολλές εταιρείες, ναι. Οι εταιρείες αυτές που έγραφαν πάνω Data East, US Gold. US Gold, όχι US Gold. Δεν σου άρεσε? Τι να μου αρέσει από την US Gold. Κατέστρεψε παιχνίδια, κατέστρεψε το Outram πρώτα απ' όλα. Το Outram, εγώ θυμάμαι. Η Ocean ήταν τίμια εταιρεία. Ocean είχε κάνει έκανε, μπορεί να μην έφτανε τα επίπεδα της Psygnosis, ας πούμε. Θα την λέω πάντα, γιατί ήταν η θεά στην Amiga Psygnosis. Αλλά η Ocean τι έκανε? Έκανε conversion από arcades κυρίως. Τα φτιάχνε όσο καλύτερα μπορούσε. Τίμια. Πρώτη δεν ήταν, τίμια εταιρεία. Και παίρνει και πολύ καλά. Τη US Gold δεν την ακούω καθόλου. Brand license με ταινίες. Τη US Gold ούτε να την ακούω. Ούτε να την ακούω. Αυτή ήταν η εποχή, η 16-bit εποχή. Νικήθηκε πολύ εύκολα από τις 16-bit κονσόλες αυτό το μηχάνημα, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όμως δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συγκριθεί. Κοίταξε, αυτό πιστεύω ότι δεν μπορεί να συγκριθεί. Και θυμάμαι ότι πριν κάνουμε και το room tour σου, που σε είχα βοηθήσει να βρεις ένα Mega Drive 1, το φίλο των Ιγυρία στην χρονοκάψουλα, μου είχες πει ότι ήθελες να δεις κάποια παιχνίδια πώς ήταν, που τα έχεις δει εδώ. Πώς ήταν, ας πούμε, στο Mega Drive. Και θυμάμαι ότι τότε, παρότι είχες πάρει Super Nintendo, ήταν από τους πρώτους που πήρε Super Nintendo. Ακριβώς, ακριβώς. Μέσα σου σε τσίγκλαγε να δεις κάπως τα arcades που σκάγανε στο Mega Drive και πώς τα χτυπάγανε εδώ. Έβλεπα σε φωτογραφίες ότι πραγματικά ήταν καλύτερα στο Mega Drive. Δηλαδή, ας πούμε, έπαιξα πάρα πολύ Golden Axe εδώ στην Amiga, έτσι. Είχε βγει καλό. Mm-hmm. Όταν είδα το Golden Axe στην Mega Drive, ήταν σχεδόν ίδιο με το arcade. Σχεδόν. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ήταν κατώτερο εδώ. Και αυτό γιατί? Δεν πιστεύω ότι η Amiga δεν μπορούσε. Πιστεύω ότι έπαιζαν άλλα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, έπρεπε να βάλεις μέσα σε μια δισκέτα όλο αυτό. Δεν έμπαινε εύκολα. Ισχύει. Δεύτερον, πειρατεία. Γιατί η εταιρεία να κάτσει να σκάσει που λέει ο λόγος για να το βγάλει καλύτερο, όταν ξέρει ότι θα πουλήσει 3 και τα υπόλοιπα 20 θα είναι πειρατικά. Θα είναι πειρατικά. Και να σας πω για κάτι τώρα, παιδιά, μέσα αυτούς και εγώ ήμουν. Τώρα μην λέμε ότι έτσι το έκανα. Πιο πολύ ναι. Όταν όμως βγάζεις ένα κάρτες το οποίο είχε τότε, ξέρω εγώ πόσα χιλιάρικα μπορεί να έκανε, δεν θυμάμαι. Ξεκινάνε από 10.000 και φτάνανε μέχρι και 25. Μπράβο. Πρέπει να το βγάλεις καλό, έτσι δεν είναι? Εκεί δεν υπήρχε πειρατεία. Ναι. Αλλά ήταν υπολογιστή. Για υπολογιστή πραγματικά δεν νομίζω ότι γινόταν καλύτερα. Ναι. Κοίταξε, τώρα εδώ που θέλω να καταλήξουμε είναι εσύ, έτσι όπως τα είδες, mm-hmm. θα πρότεινες σε κάποιον αμιγκά, mm-hmm. σε κάποιον που ήταν σε αντίπαλα στρατόπεδα και σε κάποιον νεότερο που δεν τάζησε, mm-hmm. να το πάρει? Εννοείται. Ναι. Ναι, εννοείται. Μ' αρέσει εννοείται. Ο Σταύρος. Μα αυτό μπορώ να το πάρω εγώ, σου λέω, τι είσαι, άλλο δεν το προτείνω. Οκ. Δηλαδή σου έβγαλε αυτό το blast το νοσταλγικό. Ομολογώ ότι ήμουν πολύ περίεργο στην αρχή. Λέω, γι' αυτό είναι και ο κατάλληλος που ήθελα να φωνάξω. Λέω, θα το πω για πέμπτη, για έκτη φορά. Δεν είναι κούκλα. Δηλαδή έχουν κάνει φοβερή δουλειά. Okay. Και να την πάρεις και να μην τη χρησιμοποιήσεις ποτέ, που λέει ο λόγος, να μου πεις θα πάρεις 140 ευρώ για να μην το χρησιμοποιήσεις. Τέλος πάντων. Και μόνο να την έχεις να πεις, κοίτα εδώ τι έβγαλαν οι άνθρωποι πάνω, mm-hmm. πάνω στην original, ας πούμε. Ναι. Κοίταξε, υποθέτω ότι την ίδια εταιρεία αυτή θα δούμε κι άλλα ρετρομηχανήματα. Γιατί το διάβασα εδώ σε αυτό το αφιέρωμα.
Ούψ. Εντάξει, είναι τουλάχιστον το μήνυμα, δεν παθαίνει τίποτα. Δεν έχει όλα, καλά. Όλα καλά. Σε αυτό το αφιέρωμα εδώ, είπαμε ότι επειδή πάει πολύ καλά αυτή στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή, θα σκεφτούν και για άλλα. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω αν έχει νόημα, γράφανε για 1200 και για κάτι άλλα, αλλά έχουν σκεφτεί και για άλλα μηχανήματα. Άπαξ και παίρνει αυτό WHD Lot και βάζει παιχνίδια να σου βγάλουν μια 1200 να προσφέρει τι. Από τη μία αυτό. Από τη μία και αυτό. Δεν ξέρω, αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι κατά πόσο αυτό το μηχάνημα μπορεί, επειδή δεν είναι Amiga 500, είναι mm-hmm. μια πλακέτα. Είναι μια πλακέτα, έτσι. Ναι, ναι, ισχύει. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να παίξει και παιχνίδια. Αυτό πρέπει να mm-hmm. το δούμε. Να πάρει από άλλα. Να την έχουμε την απάντηση. Λοιπόν, παιδιά, παίζει και Άγκα. Παίζει και παιχνίδια της 1200. Και 600. Ναι. Καλά, 600 ήταν, ναι, πάνω, ναι, κάτω ένα ψηλό αντίστοιχο. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, είναι και Άγκα, έτσι. Δεν το είπαμε αυτό στην αρχή, το είδα τώρα. Οπότε εντάξει, τώρα αγοράστε τη, μην το ψάχνετε. Παιδιά, παίζει και τις 1200 τα παιχνίδια, έτσι. Οπότε... Τα οποία είχαν κάποιο boost, ας πούμε. Είχαν, υποτίθεται ότι έβγαζε περισσότερο. Χρωματικά και χρωματικά. Και χρωματικά και ανώτερο επεξεργαστή. Επεξεργαστή με το. Δεν θα έλεγα ότι εκμεταλλεύτηκαν οι εταιρείες και τρομερά τη 1200. Okay. Σίγουρα σε κάποια παιχνίδια, ναι, έβλεπες παραπάνω χρώματα, αλλά εντάξει, μέχρι... θα μην έβλεπες 32, να έβλεπες, ξέρω εγώ, 256, να βλέπεις 128. Εδώ το Shadow of the Beast εδώ, mm-hmm. εδώ, όχι στη 1200, έχει έτσι κι αλλιώς 128 χρώματα. Πώς το έκανε η ψαγνώση σε αυτό? Ναι, μάλιστα. Κάπως το έκανε. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το επεισόδιο μας. Είδαμε το unboxing της, είπαμε κάποια πραγματάκια της, παίξαμε στη τηλεόραση, έφερα ένα πολύ μεγάλο κάτοχο και γνώστη από εκείνη την εποχή στα τέλη 80's Αμιγκά, σκληροπυρηνικό, το Σταύρο Παπαδόπουλο, ατμημάτων RetroComputer.gr. Και πριν κλείσουμε το επεισόδιο, να πούμε και λίγο για το RetroComputer. Πάντα μου άρεσε να μιλάω για αυτήν την ομάδα. Ήθελα να πω ότι μετά από 2 χρόνια με τις καραντίνες, τους κορονοϊούς και όλα αυτά τα πράγματα, επιτέλους θα ξανακάνουμε μία έκθεση. Έγινε βέβαια πρόσφατα μία μίνι, ας το πούμε, έκθεση σε ένα δημοτικό σχολείο στο Πειραιά. Εντάξει, αυτό ήταν για τα παιδιά, δεν ήταν για κόσμο. Mm-hmm. Είδανε κάποια μηχανήματα που πήγαν τα παιδιά εκεί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε το Japan Festival, συγκεκριμένα είναι 25 και 26 Ιουνίου, έτσι, στο Σεράφιο, Εχελιδόν 19 και Πειραιός 144. Γίνεται μια έκθεση, όχι retrocomputers απαραίτητα, με mm-hmm. Japan θέματα, ναι, και θα είμαστε και εμείς εκεί με αντίστοιχες κονσόλες. Okay. Ιαπωνικές, ας το πούμε. Θα δούμε πως έρθω για κάλυψη. Εννοείται ότι σε περιμένουμε. Μου είχε πει ο Φώτης. Έτσι, ναι, ναι. Εννοείται ότι σε περιμένουμε. Παιδιά, ελάτε και εσείς να δείτε. Αξίζει το κόπο. Θα βάλω και στο σχόλιο, πριν σχόλιο, θα βάλω mm-hmm. περιγραφή και το. Αυτό. Επιτέλους, έκθεση. Άντε λίγο να ξαναπαίρνουν τα πάνω μας. Και έρχονται και κάτι άλλες εκθέσεις που θα είμαι εγώ εκεί. Τέλει. Δεν θα πούμε άλλα. Θα τα δούμε. Εδώ είμαστε. Δούμε. Εδώ είμαστε. Δεν χανόμαστε. Είμαστε. Και θα σας παρότρινα επίσης να τσεκάρετε το φόρουμ των RetroComputer.gr, παιδιά, γιατί είναι ένα από τα λιγοστά φόρουμ που ακόμα υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Υπάρχει κινητικότητα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Παρουσιάζουμε ό,τι θέματα μπορούμε. Στο Facebook και στο Instagram αντίστοιχα πάλι ανεβαίνουν θέματα. Και έχεις αναλάβει και εσύ πάρα. Έχω αναλάβει ένα αρκετά μεγάλο μέρος. Αναμνήσεις κυρίως από παλιές εκθέσεις. Mm-hmm. Επέτη, ας το πούμε, υπολογιστών. Νομίζω σαν σήμερα βγήκε το 3DO, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, το είδα το έτσι, πρωί, ναι, αυτό, ναι, το είδα. Ναι, το σαν φτιάξεις, σήμερα βγήκε, ναι, ναι, το 3DO. Προσπαθούμε έτσι να το κρατήσουμε, γιατί τα forums γενικά πέφτουν. Εμείς προσπαθούμε, ναι, να το κρατήσουμε. Έχουμε τη σελίδα μας στο Facebook, στο Instagram. Το κανάλι στο YouTube, να το κανάλι στο YouTube, ένα subscribe, γιατί, ναι, ένα subscribe εκεί. Και σας περιμένουμε. Και σας περιμένουμε στο Σεράφιο, ναι, ναι. Στην έκθεση να είμαι και εγώ εκεί. Όποιος θέλει να έρθει. Ελάτε να δείτε. Είναι ωραία. Θα φέρουμε πολύ πράγμα. Έτσι, λοιπόν, Σταύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ. Είναι το δεύτερο επεισόδιο που κάναμε. Μια χαρά. Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ. Και εγώ χαίρομαι, γιατί είσαι άνθρωπος πάρα πολύ καλός. Είσαι σοβαρό άτομο. Και χάρηκα πολύ. Και θα κάνουμε και άλλα επεισόδια με τον Σταύρο παρέα. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Μην ξεχάσετε κλασικά να ρίξετε ένα like, ένα σχόλιο, αν είχατε την Amiga, αν δεν την είχατε γιατί είχατε κάτι άλλο, αν θέλετε να πάρετε το A500 mini, αν σας έδειξε κάτι αυτή η παρουσίαση που θέλετε να το πάρετε ή δεν θέλετε να το πάρετε για κάποιο λόγο, πιστεύω ότι δεν αξίζει η αγορά του. Αν είστε νέοι φίλοι στο κανάλι, μην ξεχάσετε να ρίξετε ένα subscribe, γιατί πλησιάζω τους 5.000 συνδρομητές και το δώρο
για αυτή την αγάπη που έχετε δείξει στο κανάλι αυτά τα 4 χρόνια θα είναι αρκετά δυνατό και μην φοβάστε, πατήστε λοιπόν ένα sub και θα έχετε δικαίωμα να συγκλήρωσε ένα φοβερό ρετρό ολοκληρωμένο δώρο. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Να είστε καλά. Τα λέμε, παιδιά, σύντομα. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.